Θα βλέπουμε και πιο, ας πούμε... Δραστήριες. Σε έξι ασκήσεις που κάνει. Εκρηκτική από ποτέ. Σε έξι ασκήσεις, παιδί μου, το λέω κάθε μέρα. Σάββα, η συνδρομή στο γυμναστήριο, θέλω να σου πω. Έρχεται η γυμναστική σε εμάς. Τι γίνεται. Τίποτα, στήλη, κανονική. Τι γίνεται, σας βλέπω. Δεν λέμε ψέματα. Αυτό δεν είναι γυμναστική, συγγνώμη, είναι Κάμα Σούτρα. Γιατί είκανε. Έλα τώρα, άσε τη σιγά. Ποια είναι τα ντοκουμέντα. Τι είναι εδώ τώρα, ε. Βαγγέλη, τι είναι αυτό, πώς λέγεται εσύ. Εγώ το περιέγραψα. Αυτό τώρα γυμνάζει. Ναι, παιδιά, τους γλουτούς. Τους έχεις κάνει τέλειους. Μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον προσπαθούμε. Εδώ δεν είναι το συγκεκριμένο σκηνικό, με συγγνώμη, εγώ δεν το καταλάβει. Πόσο ακριβώς γίνεται η γυμναστική. Με πολύ υδρότα. Δεν ξαναδείχτω. Όχι, οι άντρες είναι από κάτω. Κάνουμε διάφορες στάσεις γυμναστικής. Γυμναστικής, να το τονίζεις. Γυμναστικής, εννοείται. Αυτό τι γυμναστική μπορείς να μας εξηγήσεις, Αντωνία. Γυμνάζει όλα τα μέρη του σώματος. Πώς λέγεται, πανσεξουαλική γυμναστική. Μα γιατί, τι. Τα αγόρια πόσο δίνουνε. Τι. Τα αγόρια πόσο δίνουνε για να έρθουν. Είσαι με τα καλά σου. Τι? Καταρχήν πρόκειται για τους τρεις καλύτερους γυμναστές του κόσμου, εγώ το έχω πει. Είναι πάρα πολύ καλά. Και εγώ θα γινόμουν. Αν είναι να έρθω να συμμετέχω σε μια τέτοια ενότητα, τι θα γινόμουν. Μα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και γυμναζόμαστε και γελάμε και μια χαρά. Και ο κόσμος περνάει ωραία που μας βλέπει. Το έχεις με τη γυμναστική πάντως. Ναι, έκανα χρόνια χορό, μπαλέτο. Μετά το άφησα. Πήγα στο γυμναστήριο. Τώρα ήρθε το γυμναστήριο σε μένα. Έχουμε ένα ακροβατικό. Ακροβατικό. Ναι, να το δούμε. Καθίσματος. Μπράβο, Κατερίνα. Αντωνία. Αυτό, η Κατερίνα που είναι. Εδώ πονάω, το θυμάμαι. Πονάω, παιδιά, η καημένη μέση. Πρέπει να πούμε ότι είναι, Αντωνία, τη βλέπω, το πάτωμα κάτι της έκανε. Το πάτωμα χτύπησε την Κατερίνα. Προσπαθούμε, μην μας κοροϊδεύετε, πραγματικά. Αυτή η άσκηση, είναι... επειδή δεν την έχω δει. Κοίτα, αυτή η άσκηση γυμνάζει όλα, και εμένα που είμαι βρούμητα. Έχω δει όλες τις στάσεις στο Φρύμνε 3. Τη συγκεκριμένη, τώρα πίσω, δεν την έχω δει ποτέ. Πώς γίνεται αυτό. Παιδί μου, καταρχήν γυμνάζομαι και εγώ που είμαι μπροστά και ο γυμναστής που μου κρατάει τα χέρια, γιατί τα πόδια μου κρατάει τα πόδια, μου τα πάει δεξιά, αριστερά και γυμνάζω εδώ. Εσύ γιατί γυμνάζεις, αφού απλά τα κάνει ο άλλος. Μα περίμενε να σου πω. Κάτσε να το βρω και να σου το πω. Για πες. Κοίτα, μάλλον έχει να κάνει με την ισορροπία του σώματος, που σφίγγω την κοιλιά. Για να κρατηθεί έτσι το σώμα όρθιο και γυμνάζω εδώ εγώ κοιλιακούς, κατάλαβες. Και λίγο χέρια που στηρίζεις στα χέρια. Ναι. Μάλιστα. Αυτά είναι do not do it alone. Όχι, παιδιά, αυτά δεν τα κάνετε μόνοι στο σπίτι. Αυτό είναι μην τα κάνεις μόνος στο σπίτι. Έτσι, δεν είναι πάντα με συντροφή. Μόνος πώς θα το κάνεις. Ποιος θα σε σηκώσει από πίσω. Κανένας μαγός. Είναι σαν το ανέκδοτο που είπα. Εκτός αν ανεβάζεις τα πόδια στον τοίχο και κάτι καταφέρεις μόνη. Είσαι κάτι κολλάσει τώρα τελευταία. Ναι. Αυτές ήταν νομίζω οι πιο. Η πιο ζόρικη ερώτηση. Πήγαμε και ήρθαμε. Πήγες και ήρθες, είναι αυτό που λέμε, πήγες και ήρθες. Ναι, αλλά τώρα είναι όλα καλά. Ξέρεις, απλά όταν ένας άνθρωπος σου κάνει κακό ή σε βλάψει και καταφέρεις να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό και να το ξεπεράσεις, υψώνεσαι στην ιωστή σου δύναμη. Δηλαδή αυτό μόνο καλό μου έκανε τελικά. Πώς γιατί ανακαλύπτεις τη δύναμη. Έγινα πολύ δυνατή και πολύ ανθεκτική. Πώς ανακαλύπτεις τη δύναμη μέσα σου. Όταν σου στραβώσουν τα πράγματα και ξυπνάς ένα πρωί, ας πούμε, όλος ο κόσμος λέει ότι ο Θέμος είναι φωνιάς ή ότι η Δούξα είναι μάγισσα, ξέρω εγώ, και ότι σκοτώνει ανθρώπους ή ότι ο Παρίς... Έχει φίλο το Θέμο και τη Δούξα. Είναι πώς αυτή... είναι να ξυπνάς ένα πρωί και να γράφουν για σένα τα χειρότερα και πώς το χειρίζεσαι. Είναι η λεγόμενη φήμη που βρίσκεται στα χέρια των άλλων ανθρώπων. Εμείς το μόνο που μπορούμε να ελέγχουμε είναι ο χαρακτήρας μας. Αυτό έκανα, αυτό κάνω. Από εκεί και πέρα είναι ένα γεγονός που πέρασε, θέλω να το αφήσω πίσω μου. Όπως με ρωτάς πώς το χειρίστηκα, περνάς από διάφορες ψυχολογικές καταστάσεις. Δηλαδή, στην αρχή είναι απορία, είναι έκπληξη, μετά πανικό, μετά συναχώρια, ιδία, περιφρόνηση τελικά. Αλλά όλα γίνονται για κάποιο λόγο και νομίζω ότι το έχω ξεπεράσει, προχωράω μπροστά. Είμαι παιδιά 26 χρονών και έχω να κάνω δημιουργικά πράγματα. Λίμον αν μένουμε στην κάθε ψεύτικη πραγματικότητα που οποιοσδήποτε ανόητος μπορεί να φτιάχνει για μας. Αν σε ρωτάω για κάτι, σε ρωτάω ότι πολλοί άνθρωποι βιώνουν τώρα περίεργες καταστάσεις. Άλλες παίρνουν δημοσιότητα, άλλες όχι. Άλλος μπορεί να περνάει ζόρια μεγάλα και να το κρύβει από τα ίδια του τα παιδιά και να μην τα στεναχωρήσει. Ήθελα να σε ρωτήσω για να τα ακούει και ο κόσμος. Πού βρήκες τη δύναμη εκεί που όλοι λέγανε αυτή, 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 αυτή,
Τι είναι αυτό που σε βοήθησε να σταθείς? Ότι ήξερα ότι δεν είναι έτσι. Ήταν η αλήθεια μου. Όταν δεν έχεις να φοβηθείς κανέναν και τίποτα, παίρνεις τη δύναμη από την ίδια σου την αλήθεια. Τι να φοβηθώ, ποιο να φοβηθώ? Και ήσουν σίγουρη ότι αυτή η αλήθεια, όπως λέμε οι δημοσιογράφοι, θα λάμψει ή μπορεί για να μην έλαβε ποτέ από και να ζούσεις? Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ήδη η ελληνική αστυνομία έχει βγάλει ότι το γεγονός όλο ήταν φούσκα και ψεύτικο. Αυτό το ξέρουμε όλοι, δεν είπα. Αλλά... από εκεί και πέρα εγώ έχω προχωρήσει νομικά, έχω κάνει τις δικές μου απαραίτητες ενέργειες. Ξέρετε βέβαια πόσο χρονοβόρες είναι όλες αυτές οι διαδικασίες. Είχες καμία αμφιβολία ότι και αυτοί που έλεγαν και διέδιδαν ότι δεν ξέραν ότι δεν ισχύει? Μην έχεις αμφιβολία. Το ήξερα πολύ καλά ότι δεν ισχύει. Όλοι αυτοί οι οποίοι διαδίδουν, γράφουν ή αναρτούν είναι γνώστες της ιδιότητας την οποία κάνουν. Γι' αυτό και έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Αλλά εγώ έπαθα σοκ από τον κόσμο. Μετά, δηλαδή από τη στιγμή που βγήκα και μίλησα, δεν περίμενα τόση συμπάθεια από τον κόσμο και τόσο στήριξη. Δηλαδή, γιατί με συγκίνησαν πάρα πολύ. Κάτσω με σταυρωμένα χέρια. Νομίζω το καλύτερο που έκανες είναι ότι βγήκες ανοιχτά και μίλησες. Γιατί δυστυχώς όταν κάνεις αξιοπρεπή, κρατάς μια αξιοπρεπή στάση και είσαι μακριά, λένε για να μην μιλάει, ποιος ξέρει τι γίνεται. Εσύ ήταν τόσο εύγλωτος ο θυμός σου, που δεν χρειαζόταν να ήταν επιχειρηματολογήσει τίποτα. Φαινόταν ότι ο άνθρωπος αδικημένο. Ήταν ο μόνος τρόπος να προστατεύσω τον εαυτό μου. Εγώ δεν έχω άλλη δύναμη. Αν πρέπει να βγω ή όχι, ή σου σε συμβουλεύω. Όλοι μου λέγανε να μην βγω να μιλήσω. Εγώ ήθελα να κάνω αυτό που έκανα και αν γύρναγα το χρόνο πίσω στο συγκεκριμένο θέμα, πάλι τον ίδιο τρόπο θα ακολουθούσα. Ήταν ο μοναδικός μου τρόπος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όταν κάτι συμβεί πρέπει σόνι και καλά να βγεις και να μιλήσεις. Για το συγκεκριμένο θέμα έτσι έκρινα και θα το ξανά έκανα. Η γνώμη της Ελένης που έχει περάσει αυτή, έχει ακούσει διάφορα, όχι τόσο επώδυνα, αλλά έχει πονέσει και αυτή. Η γνώμη δικιά της ήταν να βγεις ή ήταν... Δεν υπήρχε λόγος. Το είπε και στον αέρα ότι δεν υπάρχει λόγος να βγεις και να δώσεις εξηγήσεις για κάτι που δεν υφίσταται. Αλλά αφού εσύ το θες, θα το σεβαστώ και θα σου δώσω το χρόνο σου. Και πραγματικά και η Ελένη και όλοι οι συνεργάτες της εκπομπής από την πρώτη στιγμή ήταν πάρα πολύ διακριτικοί. Δεν με αμφισβήτησαν, δεν πίστεψαν τίποτα, με στήριξαν και τους ευχαριστώ όλους. Και εσάς τους τρεις ευχαριστώ. Γιατί δεν ξεχνάω ποτέ όλο αυτό που τοποθετηθήκατε και μου δώσατε πολύ δύναμη. Να σου όλο πω τον κάτι, κόσμο, ότι τον κόσμο. Δεν αφορά εσέναν αυτό. Ακριβώς. Αφορά όλους μας. Δηλαδή και θα πρέπει σε αυτά τα γεγονότα να μην μένεις βουβός. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ότι... Ξέρεις ότι το επόμενο θύμα μπορεί να είναι κάποιος από το περιβάλλον σου ή ο ίδιος. Γενικώς μπορεί περιβάλλον. Να μένεις έτσι. Υπάρχει πολλή ασυδοσία, μεγάλη ασυδοσία στο διαδίκτυο. Αν ο καθένας που παθαίνει κάτι, ντρέπεται ή φοβάται να βγει να μιλήσει, αυτό το πράγμα τουλάχιστον, το μόνο σίγουρο, είναι ότι θα γίνεται χειρότερο. Οι νόμοι γι' αυτό υπάρχουν, όπου μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις. Και αυτό πρέπει να κάνει ο κόσμος. Δυστυχώς δεν υπάρχει νομοθεσία ιδιαίτερη για να ξεμπλέξεις με τα ηλεκτρονικά σχόλια. Είναι δύσκολο. Τώρα δικαιώθηκες όμως κατά είναι κάποιο δύσκολο. Τρόπο. Όχι κατά κάποιο τρόπο. Το μόνο που θέλω για τον εαυτό μου είναι να πάρω στα χέρια μου κάποια επίσημα έγγραφα που να το αποδεικνύουν κιόλας. Για να είμαι 1000% καλυμμένη στις διαδικασίες που εγώ ήδη έχω ξεκινήσει. Απλά έτσι για να υπάρχουν. Αλλά όλα τελειώσανε. Συχάθηκες. Είπες ότι, ότι υπάρχει πέρασε και από αυτό το ψυχολογικό ας πούμε, στάδιο, αλλά αυτό που μένει στο τέλος είναι. Ξέρεις, όταν κάποιος λέει όπως φέρεται κάποιος είναι το κάρμα του, όπως αντιδράσεις εσύ, αυτό είναι το δικό σου και εγώ το κάρμα μου το έχω φυλάξει και είναι φωτεινό. Τώρα φαντάζομαι θα το έχεις δίπλο φυλάξει. Τώρα μου έλεγε πάντα η μαμά μου, ξεκινάς αυτό το χώρο, πρέπει να έχεις... Πάλι μαμά στο θέμα, όπως την άλλη φορά. Πρέπει να έχεις γερό στομάχι. Νομίζω ότι πρέπει να του βάλεις ατσάλι. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρός και πολύ δυνατός σε αυτό το χώρο Αντωνία, και γενικά στον κόσμο. Έχεις γίνει τώρα πιο καχυποπτή, όχι μόνο πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά γενικότερα με τους ανθρώπους γύρω σου, με ανθρώπους που συναναστρέφεσαι και εκτός δουλειάς. Έχεις γίνει λίγο πιο καχύποπτη. Απλά τα περιμένω όλα από όλους. Και τώρα συνεχίζουμε λοιπόν την δραστηριότητά μας ως συγγραφεύς. Ναι. Περιμένουμε ανυπομονησία, είπαμε, το καινούριο βιβλίο. Το οποίο, είναι, είπαμε, ένα μυθιστόρημα. Ναι. Μυθιστόρημα το οποίο έχει να κάνει με τη ζωή μιας γυναίκας, της Μυρτούς, είναι η ηρωίδα μου, που συναντάει στο δρόμο της έναν άνθρωπο που έχει σφετεριστεί τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη, ζει μέσα από τη ζωή του, έχει αιμονή με τον μεγάλο του δάσκαλο. Όπως έχεις αιμονή και εσύ κόλλημα με τον Έχω αρκετό, ναι. Είναι ο μεγάλος μου δάσκαλος.
Και συμβαίνουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την Ελλάδα του σήμερα, τα αντιμετωπίζουν μαζί και υπάρχει και ένα σχέδιο με γρίφους που όταν το λύσουνε όλα θα είναι καλύτερα. Οπότε αφήνουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Αυτό που γίνεται στην αμνηστία, πιστεύω του Καρατζάκη, γιατί πολλοί τα στερνίζονται, άλλοι στραβά, ξέρεις, άλλοι τα στερνίζονται ορθά. Μα η μαγεία αυτού του συγγραφέα είναι ότι πάντα σου αφήνει το περιθώριο να ερμηνεύσεις σύμφωνα με τα δικά σου βιώματα όσα έχει πει. Σου αφήνει λοιπόν μια μαγική ελευθερία. Ποτέ δεν σου λέει θα λέω αυτό, ναι, πίστεψε τύπος, αυτό ή σε αφήνει που, μόνος. Που είναι στο μυθιστόρημά σου, τι από όλα έχει ενστερνιστεί και τι τύπος έχει είναι. Ενστερνιστεί πρώτον ότι ο θνητός θα πρέπει, η φύση του θνητού είναι να αμφιβάλλει και να αμφισβητεί τα πάντα μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτό κάνει και ο ίδιος, φάσκει και αντιφάσκει. Και δεύτερον, ότι καλό ο Θεός... να το βολεύει, Γράψτε το. Μάλιστα. Να είναι χρήσιμη και εκπομπή. Γράψτε, έχει πει ο Καρατζάκης ότι ο θνητός... Φάσκει και αντιφάσκει. Κάτσε ρε μου. Η φύση του θνητού είναι να φάσκει και να αντιφάσκει. Φάσκει, όχι το φασκό μιλό, ούτε το φάσκει. Να αμφισβητεί, να ερευνά και να ψάχνει. Αυτό δεν κάνουμε σε όλη μας τη ζωή. Ανθρώπινη φύση, θα το πει χάλια φορά, θα μείνουν όλοι τέσσερα. Θα μείνουν όλοι κάγκελα. Καλά, ναι. Εδώ το πεις, μην το πεις στο Χολίδη στα τέτοια. Τι σε έχει πιάσει σήμερα. Τι σε έχει πιάσει σήμερα. Μην πεις ότι η φύση του θνητού είναι να φάσκει και να αντιφάσκει, άρα πάρτε πίσω το λογαριασμό και φέρτε μου τον άλλον. Όταν αναφέρεται σε σένα, όλες οι καταλήξεις είναι ήδη. Δεν ξέρω γιατί. Σήμερα τον έχει πιάσει. Έχω τρελαθεί γιατί. Γιατί δεν μπροστά στα μάτια μας. Τι έγινε, ρε παιδιά, πείτε μου και εμένα. Γίνανε πράγματα, δηλαδή, να σου πω κάτι. Πες. Οχριούν, δηλαδή, αυτά που έχει ζήσει. Όχι, πες, αλλά δεν φοβάμαι. Μπροστά σε αυτά που έχουμε ακούσει εδώ. Μην τους ακούσεις. Τέλος πάντων, πότε θα ο τίτλος ποιος θα είναι εδώ, πότε βγαίνει το... Τα παιδιά του ήλιου, μάλλον. Μπορεί και να αλλάξει. Ωραία, μην το κάνεις τα παιδιά του πράσινου ήλιου. Είναι αυτό που θέλω να αφήσω κι εγώ. Ένα έτσι φως. Θέλω όταν συναναστρέφω με ανθρώπους να παίρνουν τη θετική μου ενέργεια και τη χαρά που νιώθω μέσα μου. Αυτό θέλω να μείνω από μένα τελικά. Μπράβο, βρε Αντωνία. Από πού την αντλείς εσύ αυτή τη χαρά? Πες μας το μυστικό. Τη χαρά σου. Ή την έμπνευση. Τη χαρά, την έμπνευση, την αισιοδοξία. Όλο αυτό που είσαι εσύ, είσαι ένα χαρούμενο κοριτσάκι. Από τη στιγμή που ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο και γεννηθήκαμε, πρέπει να το πάρουμε χαλαρά το πράγμα. Η χαρά έρχεται όταν βγεις από το μικρό κόσμο σου και σταματήσεις και μάλλον προσπαθήσεις να δεις σφαιρικά τα πράγματα. Τότε όχι απλά νιώθεις ευτυχισμένος άνθρωπος, νιώθεις τυχερός γιατί κοιτάς και τι γίνεται παραπέρα. Αυτό φτάνει για να αυτό είσαι. Αυτό όταν λέγεται ειδικά από σένα, που παρότι σε τόσο μικρή ηλικία έχεις δει αρκετά, μπορεί να μην τα έχεις δει όλα, αλλά τα έχεις δει σχεδόν όλα. Φτάνουνε, Θεέ μου, και αυτά, δεν θέλω άλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Αντωνία. Ζάχαρο το. Λιβιτζουράκι. Να και τα τυχαία. Παναγία μου.